Stay positive, work hard, make it happen. Αυτό θα είναι το τρίπτυχο των online μαθημάτων μας για αυτή την περίοδο, για την περίοδο του Νοεμβρίου και ίσως του Δεκεμβρίου, θα δούμε. Κανένας δεν ξέρει, ίσως και παραπάνω, ελπίζουμε όχι. Ξεκινάμε λοιπόν από Δευτέρα τα online μαθήματα και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει με μεγαλύτερη σκέψη αυτή τη φορά. Τι εννοώ, το έχουμε ήδη ζήσει, το έχουμε ήδη δοκιμάσει. Οι περισσότεροι από εσάς, θα πω την αλήθεια, ίσως αισθάνεστε όχι πάλι online μαθήματα. Και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, και εμείς τα παιδάκια μας τα θέλαμε από κοντά. Από κοντά, γιατί έχουμε δυνατότητα ακόμα και όταν φοράμε τη μάσκα να έχουμε μια καλύτερη διάδραση, να τα πούμε πιο καλά από κοντά. Αλλά δεν είναι θέμα επιλογής αυτή τη στιγμή και επίσης. Πρέπει να το αγαπήσουμε, γιατί θα είναι για μαζί μας για πολύ καιρό. Πρέπει να το αγαπήσουμε και να το κάνουμε όσο γίνεται πιο καλά. Και όπως πάρα πολλοί εκλεκτοί συνάδελφοι μου λένε και έχουν απόλυτα δίκιο και τους παρακολουθούμε ότι αν είσαι καλός δάσκαλος στην τάξη, θα είσαι καλός δάσκαλος και online, θα είσαι καλός δάσκαλος και στην παιδική χαρά, θα είσαι καλός δάσκαλος και οπουδήποτε. Οπότε, μην το φοβόσαστε, δείξτε εμπιστοσύνη στους δασκάλους σας, ό,τι μάθημα και να κάνουμε, δεν με αναφέρουμε εδώ στους δασκάλους μας, στο φροντιστήριο, στην επικοινωνία, σε όλους τους δασκάλους σας, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που είμαι βέβαιος ότι αυτή τη φορά είναι έτοιμη ήδη η κόρη μου που είναι στο πρώτο γυμνάσιο, εδώ στο 72 γυμνάσιο, έχει πάρει τη λίστα με τα μαθήματα, είναι έτοιμη άνθρωποι με τους λογαριασμούς και στο WebEx και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ ότι έχουν κάνει όλη αυτή την προσπάθεια για να είναι έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν, γιατί τους ήταν λίγο δύσκολο την προηγούμενη φορά. Τους το αναγνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε. Και η ουσία είναι αυτή, παιδιά. Όποιος πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει και όποιος πραγματικά θέλει να το προσπαθήσει να τα πάει πάρα πολύ καλά, έχει ήδη προετοιμαστεί. Δεν είναι ότι κάνουμε εμείς online μαθήματα όπως ήταν τον Μάρτιο που υπήρχε ένα ρεύμα εναντίον και ήμασταν λίγο δακτυλοδεικτούμενοι. Ο Βαγγέλης κάνει online μαθήματα. Έτσι ήταν η επικοινωνία, κάνουν online μαθήματα και όχι μόνο. Σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν εξαιρετικά φροντιστήρια και σχολεία που ξεκίνησαν online μαθήματα πολύ γρήγορα. Τώρα όλοι θα κάνουν online μαθήματα. Και όλοι οι δάσκαλοι έχουν πιστεί ότι μπορούν να κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα online. Πολύ, πολύ διαδραστικό, με a lot of engagement, με μεγάλη συμμετοχή των μαθητών. Ένα μάθημα που θα είναι εξίσου καλό και ποιοτικό σαν το μάθημα που κάνουμε στην αίθουσα. Ωραία, μας λείπει αυτή η διάδραση που θα την έχουμε από κοντά. Μας λείπει η δυνατότητα να εκφράσουμε το χιούμορ μας, να σας πειράξουμε όπως θα σας πειράζουμε από κοντά, αλλά να ξέρετε κάτι άλλο. Θα είμαστε καλύτεροι. Ειλικρινά, θα είμαστε πολύ καλύτεροι από την προηγούμενη περίοδο. Και θα μου είτε, Βαγγέλη, πώς θα είσαι καλύτερος, γιατί. Γιατί θα έχουμε καλύτερη εμπειρία, παιδιά. Είναι ξεκάθαρο. Όλη η ομάδα, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε online μαθήματα, δεν μένει έχουμε μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία, αλλά online διδασκαλία με πολλές ώρες έτσι να τριφτούμε, να έχουμε πολύ ώρα μάθημα, δεν είχαμε. Είχαμε εδώ και εκεί λίγα πραγματάκια. Τώρα όμως έχουμε αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία. Τουλάχιστον εδώ στην επικοινωνία ξεκινήσαμε τα online μαθήματα, θυμάμαι, 19 Μαρτίου και τελειώσαμε 20 Ιουνίου. Εντάξει. Άρα Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, 4 μήνες. Από τις 4 μήνες, προφανώς δεν συγκρίνουν 4 μήνες με τα 20 τόσα χρόνια που κάνουν μαθήματα. Μην το πείτε αυτό παρά έξω. Εντάξει, στους μαθητές μου. Δεν συγκρίνεται αυτό με όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σαφέστατα από το μηδέν που ήμασταν τον Μάρτι, έχουμε μια τεράστια αύξηση και είμαστε πολύ πιο έμπειροι, είμαστε πολύ αποφασισμένοι να κάνουμε τα καλύτερα online μαθήματα που θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Ξεκάθαρο αυτό. Και επίσης, έχουμε πολύ πολύ αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαστε όλη η ομάδα. Και δεν θα πω μόνο όλοι οι δάσκαλοι, παιδιά. Όλοι οι δάσκαλοι. Αν γυρίσει όλα τα φόρουμ, στις ομάδες, στο Facebook, οπουδήποτε. Όλοι οι δάσκαλοι δείχνουν κάνουν μια τεράστια προσπάθεια να ετοιμαστούν για αυτά τα online μαθήματα που θα τα αντιμετωπίσουμε όλοι λιγότερο ή περισσότερο. Να κάνουν, να δώσουν όσο να δουν το καλύτερό τους σε αυτό για να φροντίσουν τα παιδάκια μας να έχουν μια όσο να δουν καλύτερη εμπειρία. Αυτός είναι ο στόχος. Κανένας άλλος. Πρέπει να σκεφτούμε
τα παιδιά μας. Πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα πρωτάκια και δευτεράκια από πέρσι, τα πρωτάκια που ξεκινάνε και στους 2 μήνες, 3, καλούνται να κάνουν online μαθήματα στα αγγλικά, τουλάχιστον στο σχολείο. Πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα παιδάκια που είναι πρώτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου, τρίτη λυκείου, αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Άρα τι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Να τους δώσουμε μία εμπειρία που θα είναι κάτι που θα έχουν να το θυμούνται και να είναι μια εμπειρία ποιοτική. Να μάθουν το αντικείμενο με το οποίο θα κάνουν το online μάθημα. Και η αλήθεια είναι ότι τα εργαλεία που μας δίνει το ίντερνετ είναι τόσο πολλά. Που ίσως είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα. Έχουμε μια τεράστια ποικιλία, εξαιρετικά που δεν ξέρεις ποιο να πιάσεις και ποιο να αφήσεις και δεν ξέρεις σε πόσα από αυτά τα εργαλεία θα μπορέσουν να ανταποκριθούν τα παιδιά σε πρώτη φάση, αλλά και οι ίδιοι γονείς. Εντάξει. Για να δούμε, έχουμε 2 σχόλια ήδη. Από το πάθος που να τα πω, παρασύρθηκα. Λοιπόν, εδώ η ομάδα της επικοινωνίας είναι μαζί μας και στα live. Ευχαριστούμε πολύ. Ελένη, είμαστε πανέτοιμοι. Είμαι βεβαίως, η Ελένη είναι πανέτοιμη από την πρώτη στιγμή. Θα μου λείψουν πολύ τα όλα τα παιδάκια μου. Συμμερίζω με την άποψή σου εντελώς, Ελένη μου. Αλλά είτε στην τάξη είτε online, η χρονιά θα κυλήσει υπέροχα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρεις έτσι, Ελένη, το θέτεις έτσι. Και δεν θα πάει ούτε μισή ώρα χαμένη, ούτε μισό δευτερόλεπτο χαμένο. Ό,τι είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε, θα το κάνουμε. Ό,τι βιωματικό, ό,τι παιχνίδι, όποια δραστηριότητα είχαμε στο μυαλό μας, θα την κάνουμε. Ήδη από φέτος έχουμε ήδη ξεκινήσει τα βιωματικά μαθήματα online, από την αρχή της χρονιάς, εδώ και ένα μήνα δηλαδή. Που πέρυσι δεν τα κάναμε, ενώ δεν είχαμε. Άρα είμαστε ένα βήμα παραπάνω στην εκπαιδευτική μας εξέλιξη. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε εξελιχθεί και αυτό είναι που θέλουμε κάθε φορά. Ευχαριστούμε για το σχολείο, Ελένη. Η Χριστίνα, καλή επιτυχία στα online μαθήματα. Χριστίνα, μου είμαι βέβαιος ότι η Χριστίνα έχει μεταμορφωθεί. Το online δεν ήταν το δυνατό της στοιχείο, αλλά το τελευταίο καιρό δουλεύει πάρα πολύ έντονα να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλες τις καταστάσεις και γίνει εξαιρετικότατη. Εξαιρετική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο, Χριστίνα. Άρα, καταλήγοντας σε αυτό το πρώτο κομμάτι της εισαγωγής μας, στο Friday Live, ακόμα μια φορά, ξέχασα να πω σήμερα, παρασύρθηκα από το πάθος μου να σας μιλήσω για τα online μαθήματα, να είστε βέβαιοι ότι όλοι οι δάσκαλοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να γίνουν τα online μαθήματα όσο το δυνατόν καλύτερα. Ναι, θα συμφωνήσω. Θέλουμε τα παιδάκια μας από κοντά. Δεν μπορούμε να τα έχουμε αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Άρα θα κάνουμε ποιοτικά μαθήματα. Να σας το πω και διαφορετικά. Φέτος έχουμε μαθητές στο φροντιστήριο, μέσα στα τμήματά μας, στα υβριδικά μαθήματα, από διάφορα μέρη του κόσμου. Του κόσμου, λέω. Δεν λέω της Ελλάδος. Έχουμε από τη Χίο, από τις Ινούσες, έχουμε από το Βέλγιο, διάφορα. Οι άνθρωποι έχουν ενθουσιαστεί. Γιατί ανήκουν σε μία ομάδα, ανήκουν σε μία οικογένεια και πραγματικά πολλές φορές ένα κακό μάθημα από κοντά είναι πολύ χειρότερο ή ένα μέτριο μάθημα από κοντά είναι πολύ χειρότερο από ένα online μάθημα. Άρα, what's my point που θέλω να καταλήξω, ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το μέσο. Έχει να κάνει από το πάθος, έχει να κάνει με την αγάπη, με την ανάγκη να κάνει στο μάθημά σου όσο το δυνατόν πιο καλό. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να βοηθήσουμε και να το πιστέψουμε το μέσο, παιδιά. Να το πιστέψετε και εσείς οι γονείς να βοηθήσετε. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε? Μπορείτε να βοηθήσετε με έναν υπολογιστή και μια καλή σύνδεση στο ίντερνετ. Αυτό είναι το εργαλείο που πρέπει να δώσετε στα παιδιά σας. Είναι πολύ σημαντικό. Όσο μπορείτε, υπολογιστής και μια καλή σύνδεση στο ίντερνετ είναι το εργαλείο, σαν να λέμε, είναι η τσάντα του παιδιού για να κάνει σωστά online μαθήματα. Εντάξει, τη χρειάζεται το παιδί αυτή την τσάντα για να μπορέσει να κάνει τα online μαθήματα σωστά. Θα το ξαναπώ, οι γονείς πρέπει να προσπαθήσετε, καταλαβαίνω την δύσκολη καιρή, απολύτως το καταλαβαίνω, όσο είναι δυνατόν υπάρχουν πολλοί οικονομικές λύσεις, όποιος θέλει μπορώ να του βρω λύσεις διάφορες. Παντού υπάρχουν υπολογιστές με 100, 150, 200 ευρώ που είναι εξαιρετικοί. Και να δώσουμε ένα καλό εργαλείο στα παιδιά.
Και να είστε βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καταπληκτικά, εξαιρετικά. Η ομάδα είναι εδώ όλοι, μας στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Dream Team. Η ομάδα της επικοινωνίας είναι εξαιρετική, εξαιρετικότατη. Δηλαδή, δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τα παιδιά, τη Χριστίνα. Εμείς ευχαριστούμε, Χριστίνα. Όλη η ομάδα είναι εδώ δίπλα μας να μας βοηθήσει να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Ο Νίκος, καλή μας αρχή με υπομονή και ισοδοξία. Όλα θα γίνουν, έτσι είναι, Νικολάκη μου, με βέβαιωση όλο αυτό. Και ακόμα και ομάδα των οδηγών, ο Μάνθος. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των online μαθημάτων, κύριε Βαγγέλη? Ωραία. Δεν νομίζω ότι είναι μια απάντηση που μπορεί να τη δώσουμε με δύο λόγια. Εγώ θεωρώ ότι το μοναδικό μας μειονέκτημα στα online μαθήματα, και χαίρομαι πάρα πολύ που με έκανε αυτήν την ερώτηση, η Μάνθο, είναι η μειωμένη δυνατότητα για interaction. Τι εννοώ? Είμαστε πιο σοβαροί, το πω απλά. Εγώ, όσοι έχουν κάνει μάθημα μαζί μου, ξέρουν ότι είναι ένα μάθημα γεμάτο ζωή, με αστεία, με πειράγματα, με σφαλιάρες, τα αγόρια. Έτσι προσπαθούμε να το κάνουμε όσο το πιο ευχάριστο. Στα online μαθήματα, τουλάχιστον στην αρχή, ήμουν λίγο πιο συγκεκριμένος, πιο κρατημένος. Είχα να ρυθμίσω όλα τα τεχνικά θέματα. Αλλά αυτό. Κατά τα άλλα, έχουν πολλά πλεονεκτήματα, έχουν εξαιρετικά εργαλεία, προφανώς σαν την άνεση του σπιτιού, έχουν την κούραση στην οθόνη. Η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα εμείς που θα είμαστε πολλές ώρες στο τέλος μαθημάτων, είμαστε ράκος, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί καθόλου, γιατί θέλουμε να πάνε πάρα πολύ καλά τα μαθήματα. Σταματάω να απαντάω, γιατί έχουν πέσει προχή τα σχόλια σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Τζέσι, καλή επιτυχία στη δεύτερη νέα πραγματικότητα που θα ζήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζέσι. Η Τζέσι είναι καινούριο μέλος της οικογένειας με το Γιαννάκη της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήμασταν τυχεροί που τουλάχιστον με τα Junior Ray, που είναι και ο Γιαννάκης, προλάβαμε και ολοκληρώσαμε τον πρώτο βασικό κύκλο. Από αυτό το στάδιο και μετά δεν φοβόμαστε τίποτα. Θα τα βάλουμε όλα σε μία τάξη. Θα έχουμε οτιδήποτε θέλαμε να κάνουμε και όλα θα κυλήσουν πολύ ομαλά. Η Έλενα, καλή αρχή κύριε Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε εξαιρετικά. Ερωτήσεις εδώ πέρα, βλέπω και σχόλια. Η Δήμητρα, καλησπέρα καταρχήν, καλησπέρα Δήμητρα μου. Τα μαθήματα θα πάμε διαθέσιμα κάπου αποθηκευμένα, αν κάποιο παιδί δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Ναι. Φυσικά, αλλά να πούμε ότι εμείς έτσι κι αλλιώς όλα μας τα μαθήματα τα έχουμε προβιντοσκοπημένα, είτε σε online είτε σε μη online εποχή, έτσι ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε. Εντάξει, οπότε να το ξέρεις, δεν είναι ότι θα υπάρχουν, αλλά θα έχουμε και τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις, νομίζω και το πιο σωστό αυτό, μέσα από την ασύγχρονη πλατφόρμα μας, να παρακολουθήσεις τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα, γιατί είναι to the point ακριβώς αυτό το κομμάτι που χρειαζόμαστε. Αν χρειάζεσαι κάποια άλλη διευκρίνηση, Ντέμι ή οποιοδήποτε άλλο, παιδιά, να με ρωτήσετε. Η Ειρήνη, είμαι σίγουρη ότι αυτή τη φορά όλη η Dream Team της επικοινωνίας απλά θα επιβεβαιώσει. Σε όλες τις καταστάσεις, ξέρετε, να κάνετε ποιοτικό μάθημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε αυτό για το οποίο ονειρευόμαστε όλα τα χρόνια. Να δώσουμε τις καλύτερες συνθήκες για τα παιδάκια μας. Να μάθουμε το καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα ιδανικό τρόπο. Λοιπόν, νομίζω ότι όσοι εισαγωγή αυτά αρκούν, είναι λίγο παραπάνω από μια εισαγωγή, περίπου 14 λεπτά εδώ σας μιλάω. Θα σας πω, λοιπόν, και θα επενδυθώ αυτή τη στιγμή λίγο περισσότερο στους δικούς μας μαθητές. Κάνουμε μία επανάληψη. Τα έχουμε ήδη πει με βίντεο, τα έχουμε στείλει με μηνύματα. Αλλά πάμε λοιπόν να επενδυνήσουμε πώς θα μπορούν όλοι οι μαθητές μας να βιώσουν αυτή την online κατάσταση. Okay. Θα ξεκινήσω από τα πολύ βασικά. Πώς μπορώ να μπω μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Η Τζέσι μας ρωτάει για τεχνικές διευκρινήσεις που μπορούν να επικοινωνήσουν. Εννοείται ότι επικοινωνείς με την γραμματεία. Εννοείται ότι τα κορίτσια μας, η Ρούλα και η Ελένη, μπορούν να σας σετάρουν και τις συσκευές σας ανά πάσα στιγμή. Αλλά αυτό είναι ακριβώς τώρα που θα κάνω. Εντάξει, τεχνικά θα σας δείξω οτιδήποτε χρειάζεστε. Οπότε,
κάνετε λίγη υπομονή, παρακολουθήστε το. Τα έχω ήδη ανεβασμένα σε διάφορα βίντεο. Στη σελίδα μας πάμε και γραπτά. Απλά θα τα πω και τώρα για ακόμα μία φορά. Δεν ξεκινάω γιατί έχω μηνύματα συνέχεια. Η Έλληνα μας στέλνει ένα πολύ ωραίο και μεγάλο μηνύμα. Σηκωθώ για να φαίνομαι. Όχι. Συνάντησα προηγουμένως ένα μαθητή μου στην είσοδο του φροντιστήριου και μου είπε: «Γεια σας, κυρία, κρίμα, θα αργήσουμε να τα ξαναπούμε». Αλήθεια, μεγάλη. Μου σφίχτηκε το ομολογό ότι μου σφίχτηκε το στομάχι. Η αλήθεια είναι ότι μας κακοφάνηκε που θα το ξαναπεράσουμε όλο αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Αλλά εφόσον οι περιστάσεις το απαιτούν, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειαστεί πρώτα απ' όλα για να βγούμε όλοι νικητές από όλο αυτό που μας συμβαίνει και να ξαναβρεθούμε σύντομα από κοντά και γεροί. Και φυσικά δεν θα αφήσουμε τίποτα να γίνει εις βάρος της ποιότητας των μαθημάτων, φαντάζομαι, ήθελα πει η Έλενα, αλλά μας το έκοψε, Έλενα, συνέχισε το μας. Η Τζέση μας λέει ευχαριστώ. Τέλεια, Έλενα, περιμένω να μου στείλεις το υπόλοιπο μήνυμα και ξεκινάω λοιπόν σιγά-σιγά να δείξω όλα τα βασικά που χρειαζόμαστε. Οτιδήποτε χρειάζεστε βρίσκεται στην αρχική σελίδα της επικοινωνίας. Έχουμε αποφασίσει να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο απλό. Αυτή είναι η μέθοδος που ακολουθήσαμε και πέρσι. Ήμασταν πάρα πολύ απλοί και γι' αυτό τον λόγο θεωρώ ότι δούλεψε πάρα πολύ καλά. Οπότε θεωρούμε ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό και smooth, ομαλό για εσάς. Ωραία. Τι έχουμε εδώ στο πάνω κομμάτι? Έχουμε διάφορα κουμπάκια τα οποία μας βοηθάνε σε διάφορες δραστηριότητες που έχουμε. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθούμε και θα τα εξηγήσω μετά στο τέλος, εδώ στις αίθουσες. Έχουμε τις αίθουσες διδασκαλίας. Θα μου πεις, τι εννοείς, Βαγγέλη μου, τις αίθουσες διδασκαλίας? Τις αίθουσες διδασκαλίας τις κανονικές. Οι αίθουσες διδασκαλίας οι online, οι εικονικές, είναι ακριβώς οι ίδιες με τις αίθουσες διδασκαλίας που έχουμε στο φροντιστήριό μας. Άρα, αν ο Βαγγελάκης, αν ο Γιαννάκης, Τζέση μου, είχε μάθημα στην αίθουσα 1 κάθε Δευτέρα 5 με 6,5, έτσι και πάλι θα έχει μάθημα στην αίθουσα 1 5 με 6,5. Άρα, τι χρειάζεται να κάνει ο Γιαννάκης, η μαμά, ο μπαμπάς, το παιδάκι? Πατάς αίθουσα 1, πατάς αυτό που λέει login, αυτομάτως θα πάει να σου ανοίξει το Zoom. Αν κάνω εδώ άνοιγμα Zoom Meetings, θα μου ανοίξει το Zoom. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο την πλατφόρμα Zoom στον υπολογιστή μας ή στο tablet μας. Εντάξει? Άρα, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να γράψετε zoom.us/download και να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το πρώτο προγραμματάκι που έχει πάνω-πάνω. Δηλαδή, να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Zoom. Αν πάμε από κινητό, θα πρέπει να το κατεβάσουμε είτε από το Play Store, είτε από το Store για τα iPhone. Άρα, πατάμε την αίθουσα και μας πάει ακριβώς την αίθουσα που θέλουμε. Μπορείτε να μου πείτε όμως, Βαγγέλη μου, εγώ δεν θυμάμαι το πρόγραμμα τώρα, σε ποια αίθουσα έχει κάθε φορά μάθημα. Σύμφωνοι. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε? Κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω. Εδώ βλέπουμε τις οδηγίες. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα που σας λέω, αλλά υπάρχουν ήδη βιντεοσκοπημένα, είτε για υπολογιστή, είτε για κινητό, παύλα, τάμπλετ. Και βλέπουμε το πρόγραμμα μαθημάτων. Τα pre-junior πρώτα απ' όλα. Στη συνέχεια, τα junior A. Άρα, αν πούμε ότι κάποιος έχει το παιδί του είναι στο junior A 4, θα δούμε ότι το Junior A4 θα κάνει κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη. Την Τρίτη, λοιπόν, θα κάνει κλικ στον Βαγγέλη για να τον πάει στην αίθουσα του Zoom. Λοιπόν, να σας ξανακάνω, γιατί τώρα νομίζω δεν σας φαίνεται πάρα πολύ καλά. Ξανακάνω ένα πιο ωραίο share screen για να μπορούμε να το δούμε. Ας πούμε ολόκληρο να φώνουμε, θα είμαστε σίγουροι. Οπότε, την Τρίτη, λοιπόν, θα μας ανοίξει και θα μας πάει στο Zoom, στην αίθουσα του Βαγγέλη, ενώ αν κάνω το ίδιο την Πέμπτη, θα μας πάει στην αίθουσα της κυρίας Στέλλας.
Άρα κάνω την Τρίτη στον κύριο Βαγγέλη, την Πέμπτη στην κυρία Στέλλα. Ή αντίστοιχα την Δευτέρα στην κυρία Στέλλα, Τετάρτη στον κύριο Βαγγέλη για το Junior A1. Και εδώ, αν δείτε παρακάτω πηγαίνοντας, θα έχουμε όλα μας τα τμήματα, όλα μας τα επίπεδα, μέχρι και το Proficiency. Τα γερμανικά μας φυσικά, τα γαλλικά μας και τα κινέζικα. Η ρομποτική είναι το μοναδικό μάθημα το οποίο δεν θα ξεκινήσει online από Δευτέρα. Το μοναδικό γιατί η ρομποτική είναι σίγουρα μια εμπειρία που θέλει hands-on experience, που θέλει να είσαι από κοντά, οπότε σε μια πρώτη φάση η ρομποτική δεν θα συνεχίσει. Εδώ έχουμε και τις οδηγίες και γραπτά για να μπορείτε να τα δείτε όλα. Ωραία. Οπότε βλέπουμε πόσο απλό είναι να μπούμε μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Okay. Και θα μου πείτε, καταρχήν να ρωτήσω αν έχουμε καμία ερώτηση και έπειτα να πω, θα μου πείτε, οκ, Ευαγγέλη μου, το καταλαβαίνουμε, μπαίνουμε στην αίθουσα διδασκαλίας. Αυτό είναι μόνο που χρειάζεται? Όχι, φυσικά. Συνεχίζουμε και εξηγούμε, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι. Ωραία. Συνεχίζω λοιπόν. Στο πάνω μέρος, αυτό το κομμάτι το οποίο δεν το εξήγησα, θα δούμε κάποιες extra functions. Οδηγίες για το writing. Τα τμηματάκια που γράφουν έκθεση, από τη Senior A και πάνω λοιπόν, θα μας στέλνουν τις εκθέσεις μέσω email. Αν πάμε και ανοίξουμε εδώ το παράθυρο, θα δούμε ότι υπάρχουν τα emails όλων των καθηγητών. Οπότε, εσείς θα γράφετε την εκθεσούλα, θα την αποστέλλετε σε αυτό το email και αυτομάτως θα επιστρέφει η έκθεση στο email που σας, την οποία μας τη στείλετε. Απλά θα είναι διορθωμένη, κανονικά, με κόκκινο, τα γραμματάκια, τις λεξούλες που έχουν γίνει λάθος, με παρατηρήσεις, όπως ακριβώς θα τη διορθώναμε σε ένα φύλλο χαρτί. Και έρχονται να ξαναγεννηθούν και να τα ξαναβάλουμε στην πραγματικότητά μας, γιατί τα είχαμε αφήσει, το Quizlet και το Gimkit, δύο συναρπαστικές εφαρμογές. Το Quizlet είναι εδώ πέρα και το Gimkit είναι εδώ. Πέρσι είχαμε διοργανώσει και ένα πρωταθληματάκι στο Gimkit και ο Παναγιώτης είχε κερδίσει το λάπτοπ της χρονιάς. Και πραγματικά τα είχε δώσει όλα. Εδώ στο Gimkit έχουμε παιχνίδια επαναληπτικά για όλα τα επίπεδα. Σύντομα θα ξεκινήσετε να το παίζετε και θα δώσουμε οδηγίες στα παιδάκια μέσα στο μάθημα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το Quizlet είναι μια εξαιρετική εφαρμογή. Έχουμε ετοιμάσει επαναληπτικό υλικό για όλα μας τα επίπεδα. Πάμε τυχαία στα Junior A. Και υπάρχουν για όλα τα κεφάλαια, βλέπετε εδώ πέρα, και υπάρχουν διαφορετικές δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος, flashcards, να μάθει, να γράψει. Έχω ήδη ετοιμάσει βιντεάκια για όλα αυτά, δεν θα ήθελα να σας τα δείξω τώρα, γιατί τα καθυστερούμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό, ένα εξαιρετικό εργαλείο, θα σας τα ξαναδείξω σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός. Οπότε, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί και να παίξει το Quizlet και το Gimkit, από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τους το δίνουμε. Θα τους δίνουμε οδηγίες, θα μπορεί να τα βρει εδώ πέρα. Το WebKids Interactive Practice το ξέρουμε ήδη, το χρησιμοποιούμε ήδη το Webbook. Η αλλαγή που θα έχουμε είναι ότι τα παιδάκια μας που είναι στην Junior A σιγά σιγά θα αρχίσουν και αυτά να κάνουν και το Workbook online. Έτσι ώστε να τους δώσουμε ένα επιπλέον εργαλείο στα μικρούλια μας, αλλά όλα αυτά θα τα εξηγήσουμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Έχουμε την ψηφιακή βιβλιοθήκη της Burlington, στην οποία θα έχουμε... Τι έχουμε σε ψηφιακή βιβλιοθήκη? Έχουμε readers, βιβλιαράκια, τα οποία τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν για να πάρουν μέρος σε διάφορα project τα οποία οργανώνουμε, και εδώ έχουμε πάλι τις οδηγίες αναλυτικότατα. Έχουμε το Students Blog, το οποίο πρέπει και περιμένουμε ποστάκια από όλους σας. Δεν προλαβαίνουμε, η αλήθεια είναι, να τα ενημερώνουμε όσο γρήγορα θέλουμε. Όλα αυτά εδώ είναι εργασίες μαθητών μας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έχουμε τις οδηγίες πώς θα γράφουμε τα τεστάκια μας και τις ορθογραφίες μας, τα οποία θα ξεκινήσουν από day one, από την αρχή.
Και τέλος εννοούμε το English Video Lessons, αυτό που ανέφερα νωρίτερα και στην Δήμητρα, ότι έχουμε όλα τα βιντεομαθήματά μας έτοιμα, είτε πρόκειται για γραμματική, είτε πρόκειται για ολοκληρωμένο μάθημα. Τα βίντεο της γραμματικής υπάρχουν και στο YouTube. Μπορείτε να τα βρείτε από εδώ ή απευθείας στο YouTube, είτε με τα links που έχουμε στα Multibooks στο πίσω μέρος, είτε να δείτε εδώ τα ολοκληρωμένα βιντεοσκοπημένα μαθήματα που, όπως βλέπετε, ξεκινάνε από την Junior A και φτάνουν σε όλα μας τα επίπεδα, εντάξει. Και προφανώς έχουμε και video lessons, δουλειά εδώ της εξαιρετικής Ελένης Κορδονούρη, που είναι μαζί μας πάρα πολλά χρόνια και μας βοηθάει σε οτιδήποτε και αν κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια σχόλια. Ωραία, να δούμε εδώ τα σχόλιά μας. Η Χαρά. Είστε από τα λίγα φροντιστήρια στην Αττική με άψογη οργάνωση και από την πρώτη στιγμή και άμεση προσαρμογή στις απαιτήσεις των ημερών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρά, για τα καλά σου λόγια. Και η Χαρά μαζί με τον Απόλλωνα είναι μαζί μας για πολύ καιρό, για αρκετά χρόνια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, παιδιά, εδώ είμαστε να τις λύσουμε και σε προσωπικό επίπεδο ή σε οποιοδήποτε επίπεδο επικοινωνίας θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η Ιωάννα, μαζί μας και αυτή πολλά χρόνια, καθηγήτρια πολύ υπεύθυνη όλου του διδακτικού κομματιού. Πανέτοιμη ακόμα μια φορά να αποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών. Καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή, Ιωάννα. Είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε εξαιρετικά. Τελειώνοντας, αυτό που θα ήθελα να δείξω είναι η καινούργια μας αγάπη, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο το cluster, το οποίο είναι η καινούργια μας η online πλατφόρμα, συγγνώμη, η καινούργια online πλατφόρμα ενημέρωσης των γονέων, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε μία online κατάσταση, για να μην έχουμε οποιοδήποτε έτσι πρακτικό πρόβλημα. Άρα πάλι από την αρχική σελίδα της επικοινωνίας πάμε και βρίσκουμε το cluster και πάμε και βάζουμε τα credentials που σας έχουμε στείλει με SMS, έχουμε στείλει ένα username και ένα password με SMS σε όλους τους γονείς, σε όλα τα παιδιά τα έχουμε δώσει in class, γιατί και τα παιδιά έχουν δικό τους λογαριασμό στο cluster και τα παιδιά θα αρχίσουν να το χρησιμοποιούν. Άρα εγώ τι έκανα, πάτησα cluster στη γωνία πάνω δεξιά, εδώ ακριβώς ήταν, να το ξαναδείξω. Πάτησα λοιπόν cluster εδώ, μεταφέρθηκα σε αυτή εδώ την οθόνη. Τους ορίζω τώρα λιγάκι. Μεταφέρθηκα εδώ στην οθόνη που έκανα login και περιμένουμε λιγάκι να μας φορτώσει για να σας δείξουμε πώς και τι μπορείς να κάνεις στο cluster. Εγώ οργανώσω σεμινάρια, webinars πριν 2 εβδομάδες για όλα τα επίπεδα, τα έχουμε στείλει και με Viber μήνυμα σε όλους τους γονείς, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πραγματικά το cluster είναι μια εξαιρετική πλατφόρμα που ειλικρινά θα μας φέρει σε επικοινωνία. Άρα, βλέπετε την πρώτη οθόνη. Εδώ είναι ο δικός μου λογαριασμός ως γονιός, ως μπαμπάς, όχι ως διαχειριστής ή ως καθηγητής. Βλέπετε εδώ τα 3 παιδιά, την Αριάδνη, την Εφέλεια και τον Φίλιππο. Καλό είναι να περάσουμε φωτογραφιούλες και εδώ πέρα σε όλα τα παιδιά, θα το κάνω και εγώ και τα υπόλοιπα. Βελτιώνει έτσι την εμπειρία, αρκεί να είναι οι φωτογραφίες, θέλει να είναι 150 κιλομπάιτ μέγεθος. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνετε, παιδιά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, είναι να πάτε εδώ στο προφίλ μου. Να βρείτε το προφίλ σας και στο προφίλ σας να συμπληρώσετε το email επικοινωνίας. Αυτό εδώ. Θέλω εκεί πέρα στο προφίλ να δείτε να συμπληρώσετε το email επικοινωνίας σωστά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε ελλειπή email, ότι έχουμε λάθος email, αλλαγμένα email που δεν κοιτάτε πια. Οπότε θέλω να πάτε να συμπληρώσετε το email. Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, πάρα πολύ σημαντικό. Και τι θα έκανα εγώ για να το αλλάξω, θα πατούσα επεξεργασία προφίλ, να δω ότι αχ, δεν με βλέπετε, συγγνώμη. Οπότε, επαναλαμβάνω τα πραγματάκια που σας έχω πει τελευταία και ίσως τα χάσατε. Ήμουνα στην σελίδα του cluster. Παιδιά, 1000 συγγνώμη, το δικό μου το λάθος. Ήμουνα εδώ στην αρχική σελίδα του cluster. Με βλέπετε. Και
έχω τα παιδιά μου να μας δώσουν τις φωτογραφίες, πάω εδώ πέρα και πάω στο το προφίλ μου. Στο προφίλ μου θα πρέπει να συμπληρώσω το email επικοινωνίας. Εδώ βρίσκεται το email επικοινωνίας. Εάν θέλω να τα αλλάξω, θα κάνω επεξεργασία προφίλ και εδώ θα προσθέσω το email επικοινωνίας για να είναι σωστό. Εγώ, επειδή το έχω έτσι σωστό, πατάω ακύρωση. Okay. Τι μπορώ να δω εδώ πέρα, στο Classcard. Καταρχήν, έχουμε μια πρώτη εικόνα. Τα παιδιά, κάποιες ειδοποιήσεις. Εδώ μου λέει ότι σήμερα στις 5 η ώρα έχει εικόνα μου διαγώνισμα. Δεν είναι αλήθεια. Απλά πειραματιζόμαστε πάνω στη χρήση του και το, γι' αυτό χρησιμοποιώ τους δικούς μου λογαριασμούς στο πείραμα. Έχω τα παιδιά μου και τις λεπτομέρειες των παιδιών μου που μπορώ να δω για το κάθε παιδί. Τι παρακολουθεί, ημερομηνία γέννησης, ποιο είναι το βασικό τμήμα, διάφορα στοιχεία. Μπορώ να δω τα οικονομικά μου στοιχεία. Τι έχω πληρώσει, τι οφείλω και τι ανεξόφλητα έχω για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Εγώ χρωστάω στον αυτό μου 3 ευρώ λοιπόν για την κόρη μου θέλει. Έχω το ορολόγιο πρόγραμμα των παιδιών μου, δηλαδή ποιες μέρες κάνουν μάθημα και στέτουσα και με ποιο καθηγητή. Εδώ βλέπουμε την Αριάδνη. Βλέπω τα καθήκοντα. Τι είναι τα καθήκοντα? Τα καθήκοντα είναι το homework και το classwork. Τι έχει γίνει στο μάθημα τις προηγούμενες ημέρες. Άρα, σιγά σιγά δεν θα χρειάζεται καν να σε στείλουμε το Viber, το homework. Άρα, βλέπουμε ότι στην Αριάδνη, στις 26 μάλλον Οκτωβρίου, την προηγούμενη εβδομάδα, η Αριάδνη έκανε στην τάξη, έκανε τα Colors και Games with Colors. Και για το σπίτι είχε ορθογραφία τα 7 χρώματα στη σελίδα 7 και Companion την άσκηση στη σελίδα 7 να χρωματίσουν τα ψαράκια. 28 ήταν αργία, δεν έκανε μάθημα. 2 Νοεμβρίου είχε, έκανε review at school και companion at school. Το companion και είχε για το σπίτι ορθογραφία τις 4 λέξεις. Βρίσκεται λοιπόν τα καθήκοντα σε καθημερινή βάση. Σιγά σιγά και τις συναντήσεις γονέων θα τις κλείνουμε online και θα τις βλέπετε μέσα από το cluster. Έχουμε τα ονόματα των καθηγητών των παιδιών μου. Ας πάω εδώ στην Εφέλη που κάνει πολλά πράγματα για να δούμε έτσι τα ονόματα. Άρα βλέπουμε ότι η Εφέλη έχει το Βαγγέλη που της κάνει μάθημα κάθε Σάββατο, την Ελένη, την Πινελό που της κάνει γερμανικά, τη Χαριλάκου στην Ελένη που της κάνει αγγλικά και τον Άγγελο που της κάνει τα κινέζικα. Και μας λέει εδώ πέρα ακριβώς και τι μάθημα τους κάνει. Εδώ μπορούμε να δούμε τυχόν παρατηρήσεις υπάρχουν για τα παιδιά μας. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε ξεκινήσει, γι' αυτό δεν θα δείτε καμία παρατήρηση. Ουσιαστικά είναι αυτό που είχαμε στο λεξιλόγιο μας, στο vocabulary, που είχαμε σε ένα κουτάκι πάνω δεξιά που λέγαμε παρατηρήσεις αυτό και αυτό και αυτό. Έτσι, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί, παρατηρήσεις κάτι που θέλουμε να προσέξουμε για τα παιδιά και φυσικά θα μας εμφανίζονται οι παρατηρήσεις και στην αρχική σελίδα. Και αυτό που έχει έτσι ιδιαίτερη αξία είναι να δούμε την πρόοδο των παιδιών μας, βαθμολογίες και διαγωνίσματα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αφήνω εδώ την Αριάδνη. Η Αριάδνη έχει ένα μέσο όρο 19,9 στην ορθογραφία, ενώ το τμήμα έχει 17,7. Άρα βλέπουμε και μία σύγκριση με όλο το τμήμα, όχι προσωπικά, όλο το τμήμα, για να δούμε πού βρισκόμαστε και ποια δυσκολία είναι τα πράγματα που έχουμε κάνει. Να πάμε στον Φίλιππο που έχει ζεστάκια, για να έχουμε μια μεγαλύτερη ποικιλία. Άρα δούμε ο Φίλιππος ότι έχει 18,93 ορθογραφία διαγωνίσματα, το λέει εδώ, ενώ το τμήμα 18-19 και ορθογραφίες έχει 19-28, ενώ το τμήμα 18-14, βλέπετε, έχουμε ένα δυνατό τμήμα. Αποτελέσματα διαγωνισμάτων, αναλυτικότατα, τι έχω κάνει κάθε φορά, dictation και test. Και μπορώ να κάνω ένα sorting, αν θέλω, εδώ πέρα, να μαζέψει ξεχωριστά όλες τις ορθογραφίες με τα τεστάκια εδώ. Βλέπετε, αυτά είναι όλες τις ορθογραφίες και τα τεστ είναι αυτά εδώ. Και έχω και επιπλέον στατιστικά ανά εξέταση. Δηλαδή, σε αυτό εδώ, ας πάρουμε εδώ που πήρε ο Φίλιππος 17 μια ορθογραφία. Βλέπουμε ότι ο Φίλιππος έχει καθοδική τάση προσωπικής βελτίωσης, θα πήγε χειρότερα. Ο συνολικός μέσος όρος του διαγωνίσματος είναι 16,
Άρα καταλαβαίνω ότι ο Φίλιππος πήρε 17, αλλά γενικότερα όλοι δεν τα πήγανε καλά. Ήταν κάτι που ήταν δύσκολο. Και ο γενικότερος μέσο όρος του Φίλιππου είναι 19,25. Οπότε βλέπουμε ότι και με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σημαίνει ένας βαθμός. Εντάξει. Θα πάρω ένα 20, που έχει πάει καλά. Εδώ βλέπουμε σταθερότητα, γιατί και την προηγούμενη φορά είχε 20. Ο Φίλιππος είχε πάρει 20, αλλά και όλο το τμήμα έχει πάρει στη συγκεκριμένη εργασία 18,9, δηλαδή 19. Οπότε ήταν κάτι το οποίο θα πήγαν όλοι καλά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες ερωτησούλες πάνω σε αυτό, γιατί δεν έβλεπα τα σχόλιά μας. Ωραία, η Έλενα. Μου λέει ότι έχει σταλεί όλο το μήνυμα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το είδαμε αυτό. Συγγνώμη. Οπότε θα πω ότι ειλικρινά θέλω να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το κλάστερ όσο γίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και λειτουργικό. Εδώ είναι ερωτηματολόγια τα οποία θα σας δάμε την άποψή σας για τα πράγματα που κάνουμε μέσα στην επικοινωνία. Ή οτιδήποτε θελήσουμε να κάνουμε ως αλλαγή, ήταν και έτοιμα ενός από τους γονείς εδώ πέρα. Τώρα είναι και πιο πρακτικό, για παράδειγμα, ότι αν θέλετε να κάνουμε τη συγκεκριμένη αλλαγή, να μας απαντήσετε ναι ή όχι και να μπορέσουμε να πάρουμε μια απάντηση βασιζόμενη στα στατιστικά. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και θα ήθελα να προσπαθήσετε να το χρησιμοποιήσετε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι σε αυτή την online κατάσταση θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από εμένα, αρκετά πραγματάκια νομίζω σας είπα, σας ζάλισα λιγάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν όλοι εσείς καθ' όλη τη διάρκεια. Θα περιμένω λιγάκι να αν έχετε κάποια ερωτησούλα να την απαντήσω. Έτσι, θα σας δώσω μισό λεπτάκι για να σας δώσω το χρόνο, γιατί πολλές φορές τυχαίνει και τελειώνω κάτι και οι ερωτήσεις φτάνουν μετά. Χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε έτσι αρκετά μεγάλη διάδραση και συμμετοχή από όλο τον κόσμο που το παρακολουθούσε. Θέλω να ξέρετε ότι είμαστε εδώ δίπλα σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε ενημερώσεις γονέων online. Ήταν online προγραμματισμένες εδώ και 2 εβδομάδες, 3. Είχε πάρθει η απόφαση να γίνουν οι ενημερώσεις online με ραντεβού. Επίσης, να πω ότι είχε μια τεράστια συμμετοχή. Έχουν κλείσει όλα τα ραντεβού και όποιος θέλει να ενημερωθεί παραπάνω, γιατί δεν χωράνε δυστυχώς, θα γίνει τηλεφωνική ενημέρωση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης θα ήθελα οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, μην τη στάσετε. Τα κορίτσια μας στη γραμματεία και η Ρούλα και η Ελένη είναι πάντοτε δίπλα σας, να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ξέρουν, είναι εξαιρετικές, όχι μόνο γνωρίζουν, αλλά και πάρα πολύ ευγενικές και με υπομονή θα σας λύσουν οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε από αύριο online. Από αύριο έχουμε online συναντήσεις γονέων. Σήμερα είχαμε online βιωματικά μαθήματα, online γερμανικά, γιατί η κυρία Πινελόπη έπρεπε να φύγει να πάει στην πατρίδα της. Από Δευτέρα θα είμαστε full online, χωρίς μισή μέρα χαμένη. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Καλή αρχή να έχουμε από Δευτέρα. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Γεια σας.